Για 15 λεπτά. Το λόγο έχει ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, κ. Μεταράκη. Έχει το λόγο για 15 λεπτά, κ. Ευχαριστώ πολύ. Ε. 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 Ξεκινώντα από την παρέμβαση του συναδέλφου του κ. Δαβάκη, παρότι δεν είναι στο θέμα συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα που αφορεί την ελληνική επαρχία. Θέλω να σα πω ότι η Βουλή νομοθέτησε πρόσφατα με πρωτοβουλία τη κυβέρνηση ένα νέο σύστημα μετάκληση εργατών γη. Πλέον δίνοντα πενταετή άδεια παραμονή με μέγιστη παραμονή 9 μήνε ανά στη χώρα μα. Και αυτό θα λύσει οριστικά το θέμα τη μετάκληση εργατών γη και νομίζω θα παίξει και ένα καταλητικό ρόλο στη μείωση τη παράνομη μετανάστευση. Γιατί θα δώσει πλέον τη δυνατότητα σε ανθρώπου που θέλουν να έρθουν για κάποια χρόνια να δουλέψουν στη χώρα μα, να δημιουργήσουν ένα κομπόδεμα για να γυρίσουν στην πατρίδα του και να ξεκινήσουν κάτι με αισιοδοξία. Νομίζω ότι αυτό θα, βοηθήσει. Ω προ το θέμα τη πλατφόρμας πλατφόρμα που λειτουργήσε το καλοκαίρι, έγινε για ένα περιορισμένο διάστημα ακριβώ για να δώσει μια ανάσα. Υπάρχουν περιορισμοί από του κανονισμού τη κοινή ζώνη στο οποίο ανήκει η χώρα μα, πρέπει να το λάβουμε απολύτω υπόψη. Αλλά θέλω να σα πω, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει μια συζήτηση με του συναρμόδιου υπουργού αν μπορεί να δοθεί μια μικρή παράταση. Πιθανόν όχι μέχρι το διάστημα που είπατε, αλλά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, μέχρι να η νέα πενταετή άδεια παραμονή να αποκτήσει την αποδοχή από την αγορά εργασία που πιστεύω θα έχει. Ω προ το θέμα τη σημερινή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η κατασκευή των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών στη Λέσβο και στη Χίο, καθώ και η αναβάθμιση του κήτ φυλακίου, έρχεται σε συνέχεια τη εφαρμογή μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πολιτική που υπηρετεί δύο στόχου. Συγκεκριμένου στόχου που σα τι έχω αναφέρει από τι αρχέ τη λειτουργία του Υπουργείου τον Ιανουάριο του 2020. Ο πρώτο στόχο μα ήταν η ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, και αυτό έχει ήδη επιτευχθεί. Και δεύτερον, ο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Γιατί υπάρχει απόλυτο ανθρωπισμό απέναντι σε αυτού που ζητούνται άσυλο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η απόλυτη υποχρέωση της πολιτεία να προστατεύσει τι τοπικέ κοινωνίε, του Έλληνε πολίτε, ώστε να μην σηκώνουν δυσανάλογο βάρο όπω έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε πετύχει και στου δύο στόχου με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που σα έχω παρουσιάσει. Είπε ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάναμε εμεί. Νομίζω ο κόσμος θυμάται τι κάνατε εσείς την περίοδο 2015-2019, τη διαφορά που υπήρχε και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα, την οποία με επιχειρήματα και αριθμούς θα παρουσιάσω στη δευτερολογία μου. Αναφέρθηκε πάντως από τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μια ειδική αναφορά στη Μαλακάσα 2. Σας θυμίζω ότι λόγω των έκτακτων περιστατικών του Μαρτίου του 2020, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή, υπήρξε η ανάγκη πρώτον της δημιουργίας της Μαλακάσα 2, δεύτερον της Ιντικής και τρίτον της μετακίνηση από 11 νησιά ετούν τον άσυλο προς αυτά τα δύο κέντρα. Άρα ναι, πράγματι το 2020 εφαρμόζοντας την ειδική νομοθεσία που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει και δημιουργήσει έπρεπε να κάνουμε με διαπραγμάτευση, χωρί δημοσίευση, αυτά τα έργα. Η Μαλακάσα 2 δεν κλείνει. Αντιθέτω, μπαίνει τώρα ο βιολογικό καθαρισμό. Ε, μπαίνουν τα κοντέινερ, μπαίνουν οι τουαλέτε και γι' αυτό έχει προσωρινά διάσει δομή ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα με τα συνεργεία που είναι μέσα. 15 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η Μαλακάσα 2. 15 Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο βιολογικό καθαρισμό στη Συντική ο οποίο καθυστέρησε λόγω τη ε, αδειοδοτική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί διότι εκεί στη Συνδική είναι περιοχή Νατούρα. Όλα όμω πλέον γίνονται με διεθνεί διαγωνισμού. Και αυτό τόνισα σήμερα στην πρωτολογία μου. Είναι η πέμπτη φορά που η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έρχεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή για να παρουσιάσει συγκεκριμένου φακέλου. Και οι βουλευτέ έχετε λάβει τον πλήρη φάκελο αυτών των διαγωνισμών. Άρα έχετε πλήρη εικόνα το τι διεμήφθη σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση του κυρίου Μπουρνού, γιατί προβλέπουμε παραπάνω κόσμο ω δυνατότητα σε κάποιε συμβάσει. Για να μην χρειαστεί ποτέ. Ξανά να γίνουν απευθεία αναθέσει στη χώρα μα στο μεταναστευτικό. Έχοντα τι συμφωνίε πλαίσιο που έχει επιλεγεί ο ανάδοχο με διεθνή διαγωνιστική διαδικασία με κλειδωμένη τιμή, αυτό να μπορεί να μα καλύψει σε οτιδήποτε περιστατικό, ομιγέννητο, οπουδήποτε στη χώρα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε πλέον απευθεία αναθέσει όπω είχαμε από την περίοδο 2015 στο μεταναστευτικό και σε εθνικό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο. Δήμοι, περιφέρειε, όλοι κάναν απευθεία αναθέσει με νομοθεσία που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω, υπήρχε έκτακτη κατάσταση, δεν το αμφισβητώ, αλλά τώρα με τι συμφωνίε πλαίσιο, που είναι το βέλτιστο εργαλείο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, δεν θα ξαναχρειαστεί ποτέ να γίνει το ίδιο. Ω προ το θέμα τη μόρια και τη σύντηση, έχω απαντήσει στην ερώτηση του κ. Μπουρνού. Την ίδια καταμέτρηση κάναν διεθνεί οργανισμοί, σα θυμίζω, εκείνη την περίοδο. Δεν έκανε καταμέτρηση μόνο το ελληνικό δημόσιο. Έκαναν και οι ίδιοι οι διεθνεί οργανισμοί που ήταν στο σημείο και είχαν ταυτόσιμα αποτελέσματα. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινεί. Σε μια δομή που δεν ελέγχεται, η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ασκήσει τον ίδιο έλεγχο. Και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξετε τι νέε κλειστέ ελεγχόμενε δομέ, γιατί εκεί υπάρχει απόλυτο έλεγχο των διαμενών. Των. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Ο κ. Μιχαηλίδη, νομίζω, δεν άκουσε την πρωτολογία μου όταν απάντησε. Η σύμβαση ακολούθησε όλε τι νόμε διαγωνιστικέ διαδικασίε, έλαβε την έγκριση του ελεγκτικού συμβολίου υπό την έρεση. Το είπα εγώ ίδιο τη έκδοση απόφαση επί τη αίτηση αναστολή που έχει ασκήσει ο Δήμο Χίου κατά τη κοινή υπουργική απόφαση για τη χωροθέτηση στη θέση θόλο. 17 Νοεμβρίου εκδικάστηκε, κύριε συνάδελφε, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία αυτή η αίτηση. Έχει εκδοθεί ήδη όμω από τις 26 Οκτωβρίου του 2021 και θα καταθέσω στα πρακτικά αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής με συγκεκριμένη συλλογιστική του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ίδιας αίτησης, η οποία προδια... θεωρεί η διοίκηση, θεωρεί η διοίκηση ότι... Μέτρα, η επί τη ουσία απάντησε και στην προσωρινή διαταγή, αιτιολογημένα. Θα δούμε, όταν θα δούμε εμεί θεωρούμε ότι έχει απαντήσει ήδη το Συμβούλιο τη Επικρατεία με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα. Είπατε πριν, είπατε πριν για το θέμα του Δημοχείου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ το επικροτώ. Επικροτώ που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοχείου, αφού διαφωνεί σε νομικά ζητήματα, ακολουθεί τη σωστή διαδικασία, τη δικαστική οδό, για να διεκδικήσει αυτό που κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούν ότι είναι τα νόμα δικαιώματα του Δημοχείου. Είναι απολύτω υγιέ και αυτό δείχνει πόσο ορθά λειτουργεί η Δημοτική Αρχή τη Χίου η οποία πηγαίνει στα δικαστήρια, εκεί που υπάρχουν, κατά την άποψη κάποιων, ενδείξεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε επίσης, απαντώντας σε σχόλια συναδέλφων της Αξιωματικής Κυρίως Αντιπολίτευσης, για το νέο σύμφωνο, το νέο σύμφωνο καταρχήν βρίσκεται σε μια πολύ πρωτόλια μορφή. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί κανένας κανονισμός του νέου συμφώνου, με εξαίρεση τον κανονισμό Τη ενιαία ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου, που είναι διαδικαστική διαδικασία. Θεωρούμε ακόμα ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέχουν πάρα πολύ από τι θέσει των χωρών πρώτη υποδοχή. Δεν είπα ότι υπάρχει αναγκαστική μεταγκατάσταση. Είπα ότι είναι απαιτούμενο από την Ελλάδα στι θέσει μα στη διαπραγμάτευση μαζί με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιταλία τον σκληρό πυρήνα των μεσογειακών χωρών, αλλά στις οποίες έρχονται και άλλες χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρώτης υποδοχής, όπως η Βουλγαρία που έχει πολλαπλασιασμό ρόων φέτος, υπάρχει ισχυρή θέση για αυτό το προαπαιτούμενο στη στο νέο σύμφωνο. Όσο τον Εύρο, επειδή ακούστηκαν οι φράσεις πολλαπλασιασμός ή πολλαπλασιάζεται, πάμε από 700 θέσει σε 960. Αυτό δεν λέγεται πολλαπλασιασμό στα μαθηματικά. Λέγεται αύξηση 260 θέσεων δεν είναι πολλαπλασιασμό. Από 700 θέσει πάμε στα 960. Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν προβλέπουμε περισσότερε ροέ. Γνωρίζουμε όμω τι έγινε στον Εύρο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 και είναι θέμα μια ευνομούμενη πολιτεία να έχει τη δυνατότητα αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί. Αν κάποιο εδώ μέσα είναι απόλυτα πεπισμένο ότι τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κρίση στον Εύρο, μπορεί να το πει. Αλλά αυτό δεν θα είναι η στάση μιας πολιτείας η οποία σέβεται την αγωνία των ακριτών και τους θωρακίζει από οποιαδήποτε πρόσκαιρη κρίση μπορεί να προκύψει. Αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις, αυτό είναι κοινό αίτημα όλων, Εκεί δεν διαφώνησε κανεί για την ανάγκη να υπάρχουν σύγχρονε διοικητικέ εγκαταστάσει ώστε να μπορούν οι υπηρεσίε ταχύτερα να διεκπεραιώνουν τα θέματα καταγραφή και τα αιτήματα ασύλου να υποβάλλονται. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανεί. Γιατί υπάρχει μια υπόγεια διάβαση ώστε να υπάρχει μια ενιαία περίφραξη Είναι ένα θέμα ασφαλεία. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο πέρα από αυτό. Ε... άρα νομίζω ότι απαντάμε και στην αγωνία των ευρυτών και απαντάμε στην πράξη δείχνοντας τους τελευταίους 18 μήνες πόσο πολύ έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να περιορίσει τις ροές. Και βέβαια Όπω ήταν αναμενόμενο, η κριτική τη αντιπολίτευση εστίασε και σε πολιτικά θέματα. Και προκύπτει σαφώ το ερώτημα αν η αντιπολίτευση συμφωνεί με το στόχο τη ουσιαστική μείωση των ροών. Γιατί σύμφωνα με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, όλα έγιναν μόνα του, όλα έγιναν λόγω πανδημία. Την ίδια στιγμή όμω, σα θυμίζω, η Ιταλία έχει φέτο αύξηση ροών 87%. Η Ισπανία έχει 19% αύξηση ροών στην υπηρετική Ισπανία και 93% στους Κανάριους νήσους. Η Βουλγαρία έχει πολλαπλασιασμό δομών ροών την εποχή που η χώρα μας μιλάει για πολύ μεγάλη μείωση. Άρα τίποτα δεν γίνεται μόνο του και βέβαια αυτό δεν εξυπηρετεί πολιτικά την αντιπολίτευση ότι η χώρα μας και τα νησιά μας και η ακριτική Ελλάδα αλλά και η πυρωτική χώρα μας δεν βιώνουν την κρίση που μας είχαν συνηθίσει από το 2015. Και βέβαια ο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε είναι γεγονό. Είχαμε 121 δομέ. Σήμερα έχουμε 35. Αυτό δείχνει την ουσιαστική μείωση τη επίπτωση του μεταναστευτικού στι τοπικέ κοινωνίε, όπου πλέον οι δομέ προσφέρουν αυξημένο αίσθημα ασφάλεια, όπου στα νησιά μετακινούνται όπω είχε απαιτήσει η τοπική κοινωνία, οι δομέ εκτό αστικού ιστού. Με την αποσυμφόρηση να γίνεται πράξη σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε 36.709 διαμένοντες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 3.851 είναι στα νησιά μας. Έχουμε στα νησιά μας το 10,5% των ετούντων άσυλων όλης της χώρας. Την ημέρα των εκλογών, τον Ιούλιο του 2019, ήταν στα νησιά μας 17.057 ετούντες άσυλο και θα το καταθέσω στα πρακτικά. Την ημέρα των εκλογών συνολικά στη χώρα μας είχαμε 82.570. 82.000 την ημέρα των εκλογών σε όλη τη χώρα, 36.000 σήμερα. Στα νησιά μας όμως τότε την ημέρα των εκλογών είχαμε το 20%. 10% έχουμε σήμερα, 20% είχαμε πει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι ξεκάθαρο ποια πολιτική έκανε τα νησιά μας αποθήκες ψυχών. 17.000 άτομα σε εκλογές, το 20% των διαμενόντων. Σήμερα, 3.851, το 10% των διαμενόντων. Πάμε όμως στο τι λέει η τοπική κοινωνία, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι λέει η τοπική κοινωνία. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρης, σε σύσκεψη με τους Δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, πριν από δύο χρόνια, στις 4 Σεπτεμβρίου του 19 στη Μιτιλίνη διαπίστωνε και κατέγραφε τότε την επικίνδυνη κατάσταση που κατά την άποψή τους διαμορφωνόταν από την αλματώδη αύξηση που υπήρξε το 2019, ξεκίνησε στις αρχές του 2019 και πράγμα ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος όλοι οι παριστάμενοι, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι, κατέλεξαν ομόφωνα στις κάτω θέσεις. 4 Σεπτεμβρίου του 2019. Πρώτον, την απόρριψη της δημιουργίας οποιασδήποτε άλλης νέας δομής για μετανάστες της νήσους περιφέρειας. Δηλαδή δεν θέλουμε περισσότερες δομές. Αλλά δεύτερον, στην ίδια ανακοίνωση, την άμεση μεταφορά των υφισταμένων δομών εκτός των αστικών ιστών και την οριστική διακοπή λειτουργίας των κειτ. Πόλεο Σάμου, Μόρια και Βιάλ. Αυτό κάνουμε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Κλείνουμε τη Βιάλ, Κλείνουμε το Μαυροβούνι, κλείσαμε το βαθύ και το παραδώσαμε στο Δήμο και πάμε τις δομές εκτός αστικού ιστού, όπως μαζί ζήτησε ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι. Ζητήρισαν επίσης την αναλογική διασπορά των προσφύγων στο σύνολο της χώρας. Και το κάναμε από 21% στο 10, από 17.000 στα νησιά, 3.800. Ζητήσαν την άμεση αποζημίωση των κατοίκων και το κάναμε χρηματοδοτώντα του Δήμου, καθιερώνοντα ένα μόνιμο μηχανισμό αποζημιώσεων και απλοποιώντα τι διαδικασίε, ειδικά για τα μικρότερα ποσά. Ζητήσαν την άμεση καταγραφή πέμπτων και τον έλεγχο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Αυτό έχει ήδη γίνει και πολλέ περιπτώσει έχουν φτάσει στην εισαγγελία. Και έκτον και έβδομο, την αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και τη στήριξη του λιμενικού τη αστυνομία και των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο εμφανέστατα έχει ήδη συμβεί. Και μια που μιλάτε για υπερδομές, ας δούμε την πραγματικότητα. Η υπερδομή ήταν το βαθύ που φιλοξενούσε 6 και 7.000 μετανάστες με άνερχο τρόπο σε καταπατημένες εκτάσεις εμβαδού περίπου 120 στρεμμάτων μέσα στην πόλη. Η υπερδομή ήταν η μόρια που έφτασε να έχει 23.000 μετανάστε σε κατηπατημένε εκτάσει 250 στρεμμάτων. Και η υπερδομή ήταν η Βιάλ που είχε 6.000 μετανάστε σε πάνω από 150 στρέμματα. Άρα οι υπερδομέ υπήρξαν πριν. Οι υπερδομέ δεν είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Αντίθετα, η πολιτική μα έχει βάλει μια τάξη στα νησιά μα και πλέον έχουμε λιγότερου από 500 στη Σάμο, λιγότερου από 500 στη Χίο, λιγότερου από 2.500 στη Λέσβο. Και χωρί φιλοξενία σε παράπλευρου χώρου και σε διαμερίσματα στι πόλει παρά μόνο στι εγκαταστάσει του Υπουργείου. Και όπω στη Σάμο, όπου ήδη η νέα δομή μεταφέρθηκε εκτό αστικού ιστού και έκλεισε το έσχο στο βαθύ, έτσι και στη Λέσβο και στη Χίο εντό του 2022 θα δημιουργηθούν οι νέε δομέ και θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν η Βιάλ και το Μαυροβούνι. Αλλά βέβαια και στην υπηρετική Ελλάδα η αποσυμφόρηση είναι γεγονό. Γιατί από 65.000 που είχαμε. Σε 115 δομέ την ημέρα των εκλογών, έχουμε σήμερα 32.000 σε 28 δομέ. Άρα, μείωση πάνω του 50% των διαμενόντων στην υπηρετική Ελλάδα και βέβαια υπο πολλαπλασιάστηκαν οι δομέ φιλοξενία. Εσεί, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσασταν ούτε η ασπίδα τη Ευρώπη, ούτε η ασπίδα τη Ελλάδο. Εμεί είμαστε η ασπίδα τη Ελλάδο και αυτή είναι η υποχρέωσή μα και αυτό θα συνεχίσουμε και να κάνουμε. Και βέβαια διαφωνίες υπάρχουν. Υπάρχει μια έντονη ιδεολογική απόσταση με αυτούς που αναπολούν τις αυξημένε ροές του 2015. Αναλυτικά το κόστος λειτουργίας των νέων δομών είναι πολύ συγκεκριμένα στο φάκελο που έχει κατατεθεί και σας παρουσίασα το κόστος για την κατασκευή των χώρων φυλαξενίας ετούντων άσυλο στις δομές. Αναφέρθηκα ήδη στην πρωτολογία στη φετινή δημοσκόπηση για το 62%. Και σας είπα το 51% των καθήκων της Λέσβου, το 42% των Χιωτών και το 77% των καθήκων της Σάμου προτιμούν μία δομή εκτός αστικού ιστού. Ελά. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Θα καταθέσω κύριε και κύριοι συνάδελφοι στα πρακτικά δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον θα καταθέσω μια κοινή δήλωση της 1ης Ιουλίου του 2017 των δύο βουλευτών Χίου, του τότε δημάρχου Χίου και του τότε αντιπεριφερειάρχη Χίου που σήμερα είναι δήμαρχος Χίου. Δηλαδή από τους τέσσερις που υπογράψαμε αυτή την κοινή δήλωση, οι τρεις παραμένουμε εν ενεργεία. Τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να δημιουργήσει ένα προκεκά στους Ολύμπους. Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια με τα ΜΑΤ στα ταμπάκικα και ετοιμαζόταν τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να στείλει τα μάτια Αντί να βγω στο δρόμο όπω κάνατε εσεί, συνάδελφοι τη αξιωματική αντιπολίτευση, το Φεβρουάριο του 2020, συμμετείχα σε μια κοινή σύσκεψη. Σε αυτή την κοινή σύσκεψη, λοιπόν, αποφασίστηκαν τα εξή. Εξακολουθεί και παραμένει κοινή γραμμή πλεύση και άποψη η δημιουργία στο 18 μιας και μόνη συνολικά φυλασσόμενης δομής για όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες μέσα στις οποίες θα δημιουργηθεί προκεκά κα, για τους προοριζόμενους να επιστρέψουν. Δεύτερον, στη νέα δομή που θα πρέπει να σχεδιαθεί ολοκληρωμένα, θα μεταφέρονται σταδιακά οι υπάρχουσε δομέ τη Σούδα και τη Βιάλ. Και τρίτον, εξακολουθούν να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε άλλη σκέψη που έχει διατυπωθεί και δημιουργεί απροκεκά στους Ολύμπου για να γίνει στο 18. Αυτό ακριβώ κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Αυτό που είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 17, αυτό που είχε συμφωνήσει ο Δήμαρχο το 17, αυτό ακριβώ κάνουμε σήμερα. Κάνουμε επίση όσοι ήταν στη Βιάλ και στη Σούδα, χιλιάδε ήταν τότε. Χιλιάδε ήταν τότε, κύριε Μιχαηλίδη, στη Βιάλ και στη Σούδα. Δεν είχετε θέσει θέμα, δεν είχατε θέσει κανένα θέμα αριθμού. Δεν είχατε θέσει, είναι στο ψήφισμα. Θα το καταθέσω. Δεν έχει, αν, είχε, αν, είχατε πει νούμερο, θα ήταν στο ψήφισμα. Δεν είναι στο ψήφισμα. Λοιπόν, επίση, ο τότε βουλευτή του Κινάλ, ο κύριο Τριαντάφυλλο, ο οποίο σήμερα είναι επικεφαλή τη αντιπολίτευση στο Δήμο Χίου, με ερώτησή του προ τη Βουλή το 2014. Επειδή τότε η δομή που υπήρχε στο Μερσινίδη δεν κάλυπτε τι ανάγκε, ζητούσε από την κυβέρνηση Σαμαρά σε άμεσε ενέργειε για την άμεση αντιμετώπιση τη κατάσταση και τη δημιουργία δομών φιλοξενία. Αυτή λοιπόν που στην. Όταν ήρθε σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει το, σύστη, το πρόβλημα, σήμερα έρχεστε και υπαναχωρείτε από τις δικές σας θέσεις. Εμείς τότε δεν λαϊκίσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ το 2017 δεν βγήκα στο δρόμο. Εγώ το 2017 συμμετείχα σε σύσκεψη και είπα αυτά που σήμερα κάνω. για να κρίνουμε λοιπόν την αξιοπιστία του καθενό. Και, και, επειδή... Δεν ξέρω ο κ. Μιχαηλίδης ήταν μαζί μου, ήταν με ο κύριος Μιχαηλίδης που ήταν στη σύσκεψη μαζί μου ήταν χρυσαβήτης. Κύριε συνάδελφοι, σας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μην παρεμβαίνετε. Σας, σας παρακαλώ. παρακαλώ. Αλλά πάμε και στα σχόλια του κυρίου Καμίνη. Παρακαλώ. Πάμε στα σχόλια του κυρίου Καμίνη. Ο οποίος κύριος Καμίνης έχει ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό του αγώνα στοιχείο. Λοιπόν, βάλαμε το 2020 στόχο για 10.000 μετακαταστάσεις, απελάσεις και θελοντικές επιστροφές. Πέρυσι κάναμε 11.304. Είναι στο επίσημο ενημερωτικό που έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Φέτος έχουμε κάνει... Για και έχουμε κάνει 11.304. Φέτος έχουμε κάνει 9.794, ενώ έχουμε νέες εφήξεις 7.242 αναφορικά με τους 34.000 που αναφέρει το ότι είναι στη Γερμανία. Αυτοί βρίσκονται στη Γερμανία βάσει του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου της Συνθήκης του Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σέγγεν, αυτών που είναι νόμιμοι κάτοικοι. Και νομίζω είπατε ότι κάποιοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση που δεν έχω εγώ ή είναι η ευχή σας. Πάντως η ουσία είναι ότι αυτοί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ως προς τις δηλώσεις που είχα κάνει. Συμφωνώ με όλες που είχα κάνει και ευχαριστώ που τις θυμήσατε όλες διαφώνησα με τον γεωγραφικό περιορισμό που επιβλήθηκε στη χώρα μας το 2016 όταν η Ευρώπη πήρε τα κλειδιά από την κυβέρνηση Τσίπρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού μετά το 1 εκατομμύριο αφήξει του 2015, το επέβαλε στη χώρα μας σε μια εποχή, προσέξτε κύριε Καμίνη πια, είναι η διπλή ειδοποιώ διαφορά, σε μια εποχή που είχαμε πολύ αυξημένε ζωέ και πολύ αργές διαδικασίες ασύλου. Ο συνδυασμό των τριών είναι αυτό που δημιούργησε την κρίση στα νησιά. Σήμερα που έχουμε ελάχιστο στα νησιά, αποδεικνύεται ότι όπω εμεί εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική, δεν δημιουργεί βάρο στα νησιά του Αιγαίου. Άρα, όπω σωστά θυμήσατε στην ερώτησή μου του Οκτωβρίου του 2017, ευχαριστώ κύριε Καμίλη που τα θυμίζετε όλα, οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε τη εποχή. Και γι' αυτό η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έχει κάνει δύο τροποποιήσει του, του κώδικα ασύλου, ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Από εκεί και πέρα πλέον αυτό δεν δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Αν συμφωνώ με τον γεωγραφικό περιορισμό, δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι κάτι που μα επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μιλήσατε για εγκλωβισμένου. Μιλήσατε για εγκλωβισμένου. Για να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι ροέ του 2021 στα νησιά του Αιγαίου είναι οι διαμένοντες είναι 3.887. Φέτος στο δεκάμινο μπήκαν 3.386 και έχουμε συνολικά στα νησιά μας 3.800. Έχουμε στα νησιά μας ροές 11 μηνών. Ο στόχος είναι να πέσει στους 6 μήνες. Άρα αυτό που λέτε για εγκλωβισμένους για χρόνια στα νησιά δεν ισχύει από τα νούμερα που σας λέω. Για τη ΣΑΜΟ που τέθηκε ένα ερώτημα για τη λειτουργία τη δομή. Καταρχήν, υπάρχει λεωφορείο από τι 6 το πρωί κάθε ώρα από τη δομή προ την πόλη και από την πόλη προ τη δομή. Και από τι 8 το πρωί μέχρι τι 8 το βράδυ είναι ελεύθερη είσοδος και έξοδος έξοδο αυτών που δικαιούνται να βγουν, αυτοί δηλαδή που βάσει του νόμου δεν είναι σε περιορισμό. Η σύντηση και το βοήθημα δίνεται, αλλά δίνεται στου δικαιούχου. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, Οι ετούντε άσυλοι είναι δικαιούχοι. Οι ετούντε άσυλοι είναι δικαιούχοι όχι αυτοί που έχουν πάρει άσυλο, ούτε αυτοί που έχουν απορριπτικές αποφάσεις και είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν εντός της προθεσμίας από τη χώρα μας. Αυτοί που δικαιούνται άσυλο, είναι τούντες άσυλο, λαμβάνουν και σύντηση και θα λάβουν το βοήθημα από 1 Οκτωβρίου. Ω στο το θέμα της κοινή λειτουργίας των προκεκά με τις δομές, δεν είναι κοινή λειτουργία, είναι διακριτή χώρη, κάτι στο οποίο έχει συμφωνήσει και η ΑΖΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, πρώτη φορά το ακούω σαν θέμα να το θέτετε. Υπάρχει ήδη η άποψη των αρμοδίων ευρωπαϊκών ε, υπηρεσιών. Ω προ το θέμα των Δήμων, αναφέρθηκα για το Δημοχείου και τι είχε πει ο Δημοχείου. Για να θυμηθούμε τι είχε πει ο Δημοχείου. Είχε πει ναι, σε μικρή δομή για σύντομη παραμονή. Κάνουμε μια δομή πολύ μικρότερη του αρχικού σχεδιασμού για πράγματι γρήγορη παραμονή. Στη Μιτιλίνη, όπω ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη λειτουργία τη νέα δομή. Να πω κλείνοντας, να πω, κλείνοντας, να πω κλείνοντας, ότι είναι έντονες οι ιδεολογικές διαφορές στο μεταναστευτικό, αυτό το αντιλαμβάνουμε. Αλλά στους πολίτες φαίνεται ήδη η διαφορά και αυτό επηρεάζει τη στάση και των ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοιτώντας την περσινή δημοσκόπηση που είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 20, το 59% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούσαν με την κατασκευή των κλειστών ελεγχόμενων δομών. Σε αντίθεση με το 16% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, Πέρυσι, το Σεπτέμβριο του 20, που είχαν την ίδια άποψη. Φέτο, το 65% των ψηφοφόρων της Νέα Δημοκρατία συμφωνούν με τι νέε δομέ, όμω συμφωνεί και το 46,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 75,3% των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ και το 56,3% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ω προ την ελληνική λύση, νομίζω πλέον έχει βρεθεί χωρί αφήγημα, γιατί πλέον δεν έχουμε ροέ, δεν δημιουργούμε νέε δομέ, κλείνουμε δομέ και έχει μειωθεί στο μισό οι διαμένοντε στην υπηρετική Ελλάδα και κατά 76% οι διαμένοντε στα νησιά. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου θέλουν να ξεπεράσουν την κρίση. Και ομοίω τον Εύρο θέλουν να νιώσουν το αυξημένο αίσθημα ασφάλεια. Βέβαια, έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετέ αποδείξει τη τάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Way mean, γραμματείς και φαρισέ υποκριτές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, κύριε... κυρία Πρόεδρε, από εδώ, κύριος Ψυχογιός. Α, ναι, κύριε συνάδελφε. Ε, πέντε δευτερόλεπτα μπορώ να έχω το λόγο να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό, αφού είμαστε σε διαδικασία επιτροπή. Και αν θέλει, μου απαντάει. Ναι. Για αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, για το ΚΑΣ, ότι τρέχει κανονικά 1η Οκτώβρη. Θα σας κάνουμε βέβαια και ερώτηση κοινοβουλευτική να απαντήσετε κανονικά, αλλά ε, δεν κηρύχθηκε ο διαγωνισμός άγωνος στο παρόν και θα ξεκινήσει από τέλη του χρόνου. Αυτό να ρωτήσω μόνο. Για το διαγωνισμό, για το ΚΑΣ, δεχτήκαμε δύο προσφορές τραπεζών το, το ύψος του τιμήματος που ζητάγανε κρίθηκε ότι υπερβαίνει το εύλογο κόστος που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Κατά συνέπεια δεν δώσαμε τη σύμβαση στις τράπεζες και κάναμε μια παράταση με παρόχους που ήδη μας δίνανε αυτή την υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι αν θυμάμαι καλά το Μάρτιο του 2022 μέχρι 36 του 2022, ώστε να πληρωθούν αυτοί και να γίνει νέο διαγωνισμό, αλλά στο οποίο θα ζητήσουμε χαμηλότερο κόστο διαχείριση από του συμμετέχοντε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.